Όσο θα ήθελα να έχω κι εγώ άντρα τραγουδιστή και να γράφει αυτά τα τραγουδία και να τα θεωρώ εντελώς προσωπικά. Δηλαδή για μένα τώρα. Θες να τα εκλάβω όλα ως μια αφιέρωση. Δεν είναι. Ναι. Τι δεν τον έχεις ρωτήσει. Μα δεν γράφει τους στίχους. Ναι, αλλά διαλέγει τα τραγούδια. Στη συνεργασία με τις στιχουργούς ανά καιρούς, έχουν διάφορα κόνσεπτ, διάφορες ιδέες και θέματα που τον αφορούν, οπότε ναι, υποθέτω ότι κάπου έχει μπολιαστεί και δεν από το δεν τον ζηλεύεις τον άντρα σου, δηλαδή. Επίσης ένας καημός μου, αν είχα άντρα τραγουδιστή και τόσο ωραίο. Ναι. Ότι βγαίνει τα βράδια στα μαγαζιά, τραγουδάει. Ναι. Κορίτσια από κάτω τον κοιτάνε, τον θέλουν, τον λιγουρεύονται. Ναι, και πολύ ωραία κορίτσια. Αρέσει ο Δήμος. Πήγα εγώ τώρα στο Ακάνθρωπο Τετάρτη, τα κορίτσια ήταν πανέμορφα από κάτω. Τι κάνεις. Νομίζω ότι είναι. Εντάξει, να πεις ότι είναι λίγο πιο εύκολο. Θέλω να πω ότι ξέρεις, αν υπάρχει επιθυμία, σε όλους τους χώρους υπάρχει. Είναι η σχέση να είναι γερή. Είναι ο άνθρωπος. Ξέρεις, αν κάποιος μέσα στη δέσμευση δεχτεί και ότι αυτό είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, των εισαγωγικών του συμβολαίου. Δηλαδή, είναι θέμα ωριμότητας. Λες, θα δεσμευτούμε, θα είμαστε μαζί. Κάτι πρέπει να θυσιάσεις. Κάπου πρέπει να υπάρχει μια αντίσταση. Ωραία, το λες. Το λέει και ο άλλος. Δεν συμβαίνει πάντα. Γι' αυτό λέω, δεν σου ξυπνάει μια. Ωραία, ας μη συμβεί. Όχι, τώρα με το παιδί δεν μου ξυπνάει. Όχι, δεν θα χαλάσω εγώ τα βράδια μου και την ψυχική μου υγεία που θέλω να είμαι εκεί, ολόκληρη, παρούσα, χαρούμενη και ενεργή με το γιο μου για να σκέφτομαι τι γίνεται τα βράδια. Όχι, το έζησα αυτό. Στα νιάτα μου δεν έχω αυτή την πολυτέλεια, δεν έχω αυτή την επιθυμία. Ωραία, τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν. Νομίζω ότι αν κάποιος θέλει και γιατρός να είναι και παραγωγή να κάνει, σε όποιο χώρο και μαγαζί να έχει. Άμα θέλει να παίξει και παίζει το μάτι, είναι εύκολο. Ναι. Social media υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, ποιος είναι ο αξιακός σου κώδικας. Αν βρίσκεις λόγο να αντισταθείς και να χάσεις μια εφήμερη απόλαυση για να επιτρέψεις τη σχέση σου να βαθύνει. Ή αν θες να πέσει με τα μούτρα, πες, βερ Χριστιανέ, δεν θα σε καταδιώκω. Εγώ από μεριά μου, στις δικές μου προκλήσεις, θα πω σε όλες όχι. Είμαι πολύ σίγουρη για τον εαυτό μου. Αν δεν είμαστε μαζί σε αυτή τη συμφωνία. Δεν θα κάνω τώρα το. Έχεις δίκιο. Έχω κι άλλο έρωτα τώρα. Μην τα, ναι, το ξέρω, έρωτα. Αλλά μην τα λες αυτά, γιατί μπορεί και να ζηλεύει ο μπαμπάς. Ζηλεύει ο μπαμπάς που έχει αφοσιωθεί. Γιατί η μαμά όταν γεννάει, ζει μια περίοδο, τα περισσότερα ζευγάρια δηλαδή χωρίζουν στην αρχή της γέννας, όταν το παιδί είναι μωρό. Γιατί η μαμά αφοσιώνεται. Δύσκολα πράγματα αυτά. Αυτοί οι χωρισμοί με τα μωρά, όλα. Ναι, ναι, ναι. Γενικώς οι χωρισμοί είναι δύσκολοι, αλλά πολλό δε μάλλον όταν έχει. Αλλά εκεί αισθάνεται ο άντρας ότι μένει πίσω. Δεν ξέρω για την αρχή. Εμένα, όσο περνάει ο καιρός, ο έρωτας βαθαίνει. Τι τώρα ωραία. Δηλαδή το καρδιοχτύπη είναι. Και δεν το περίμενα και δεν θέλω να το λέω έρωτα, γιατί στα αλήθεια ο έρωτας αναλογεί στον σύντροφό σου. Αλλά δεν είναι το πράγμα. Δεν ξέρω, τον αφήνω στο σχολείο και με παίρνει αγκαλιά και φιλιόμαστε και μετά μου φυλάει και τα χέρια και λέω Χριστέ μου. Και όλα αυτά. Πόσο που είναι λέει, ο γιος τώρα. Σάρων. Καλά, δεν ζήλεψες όταν είπε ότι ερωτεύτηκε την καινούργια που την είδε στην τηλεόραση. Θεώρησα ότι βλέπει έτσι τα χρώματα και είναι ένα projection της μανούλες. Λέει, να το ξανθώ, ανοιχτό, χαλενομάτικο. Ξέρεις, το πήρα κάπως έτσι. Όχι, δεν ζηλεύω. Πόσο ήταν όταν στο είπε. Πότε είχε πέρυσι. Δεν ξέρω, σε μια συνέντευξη. Ένα καλησπέρα, γεια σα στου ανθρώπου, στου τηλεθέτε. Δεν έχουμε πει. Ξεκινήσαμε κατευθείαν με τα αγόρια. Μα έχω να σε δω και πάρα πολύ. Και να σου πω κάτι. Είδα τα δικά σου τα αγόρια. Καλά. Τα οποία είναι έτσι. Απείρου κάλου. Τα δικά μου μεγάλο. Αν δεν μου φυλάνε τα χέρια στον παιδικό πια. Ζάστησα. Τι όμορφα αγόρια, πόσο μεγάλα αγόρια. Τι ευτυχία πρέπει να είναι αυτή που ζεις. Είναι ωραία, είναι ωραία. Είμαι πολύ καλά, ναι. Είναι άντρε. Είναι άντρε. Χαίρεσαι. Ναι. Αμάν, παιδιά, ετοιμοτόχατε. Όταν ζήταγα τη ρόμπα με τον τουτουτζί δεν την είχατε. Αυτό το έχετε βιβλιοθήκη. Okay. Ό,τι ζητάω έχω. Τι μέρα. Πάω καζίνο. Να σου πω, πάμε να δούμε γιατί έχουμε ξεφύγει τελείως. Ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που έκανε ο Τάσος Μπιμπισίδης για σένα. Ευχαριστώ. Αν και έχω μάθει και εγώ γιατί έκανα την έρευνά μου από συνεντεύξεις και έχεις πολύ υλικό να πούμε για σένα. Έχω πολύ υλικό. Από τη μέρα μηδέν μπορώ να σου πω. Day one. Okay. Πάμε να το δούμε. Είναι τρομερή storyteller και έχει αμέτρητες, θεοπάλαβες ιστορίες παράνοιας να διηγηθεί από μια ζωή που έφτιαξε όπως ακριβώς ήθελε. Η Τζένι Θεονά πλέον απολαμβάνει τον εαυτό της, έχοντας αποδεχτεί ότι είναι νευρική, ότι είναι χαοτική, ότι συχαίνεται να κάνει πρόγραμμα, όλα αυτά δηλαδή που την κάνουν παράλληλα τόσο αυθόρμητα, αστεία και εγωιτευτική. Αρκεί βέβαια να είναι ελεύθερη και να μην έχει τίποτα που να την πιέζει.
Καλά κατάλαβες, η Τζέννη είναι εντελώς γεια σου και αυτό μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό και σήμερα, παρέα μαζί της, λέμε κι εμείς ένα γεια σου στις ξεχωριστές στιγμές της ζωής της που την έφεραν μέχρι εδώ. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Βύρονα. Η μικρή Τζέννη είχε δώσει δείγματα παραδοξότητας από μικρή. Δεν άντεχε την αδικία, δεν άντεχε την ματέωση και τους συμβιβασμούς. Γι' αυτό και μία μέρα που ήθελε να παίξει με τη μαμά της, αλλά η μαμά της έπρεπε να μαγειρέψει για την οικογένεια και την έβαλε να ασχοληθεί με τα παιχνίδια της, αποφάσισε να δώσει ένα τέλος σε όλο αυτό. Πληγωμένη, έφτιαξε ένα τυσάκι, έβαλε μέσα μία φωτογραφία της μαμάς και ένα μήλο, άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Ευτυχώς, στα επόμενα λεπτά την εντόπισε ένας αστυνομικός και την παρέδωσε πίσω στο σπίτι. Και το καλύτερο, η κυρία Λίτσα, η μαμά, δεν είχε πάρει χαμπάρι τι είχε συμβεί και έμεινε άναυδη όταν ξαφνικά της χτύπησε την πόρτα ένας αστυνομικός για να της παραδώσει την κόρη της. Αυτή ήταν μόνο η αρχή της ξέφρενης από εκεί και έπειτα πορείας της Τζέννης. Μετά μεγάλωσε. Αποφάσισε να σπουδάσει δημοσιογραφία και ας ήξερε από πάντα ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός. Τελικά, όπως συμβαίνει με όλους τους κανονικούς ανθρώπους, επικράτησε το πάθος και όχι η λογική και λίγο καιρό μετά παράτησε το πανεπιστήμιο για τη δραματική σχολή. Πρόσφατα, βέβαια, αποφάσισε να επισκεφτεί τη γραμματεία της σχολής της για να μάθει πόσα μαθήματα χρωστάει. Θυμόταν μέχρι και τον αριθμό μητρώου της. Τελικά, ανακάλυψε ότι έχει άλλα 2-3 χρόνια μέχρι να τη διαγράψουν και επισήμως. 10 μαθήματα της έμειναν. Για να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Με το Δήμο πιστεύουν στον έρωτα με την πρώτη ματιά. Γιατί? Γιατί τον έζησαν. Είναι μαζί εδώ και 8 χρόνια, κινηματογραφικός έρωτας. Γνωρίστηκαν τυχαία σε μια θεατρική παράσταση και το love story ξεκίνησε με πάρα πολύ έντονο φλερτ, με κυνηγητό στη βροχή, με ατμοσφαιρικές συναντήσεις στους δρόμους της Αθήνας. Ένα πάθος με τα όλα του. Η σχέση τους παραμένει σουρεαλιστική και περιπετειώδης. Έχει αμέτρητες κουλές ιστορίες να διηγηθεί από το κοινό τους βίο, όπως τότε που την κλείδωσε έξω από το σπίτι και δεν της άνοιγε με τίποτα όσο και αν βαρούσε τα κουδούνια η Τζέννη, γιατί απλά τον είχε πάρει ο ύπνος. Ή τότε που του ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσω τηλεφώνου, γιατί δεν μπορούσε με τίποτα να κρατηθεί μέχρι να τον δει από κοντά. Είναι ενδυνάμει πεθερά της Κατερίνας Καινούριου. Ο γιος της, όταν είδε για πρώτη φορά την Κατερίνα στην τηλεόραση, της είπε «Μαμά, αυτήν αγαπάω». Και η Τζέννη είναι εκεί δίπλα του για να στηρίξει τις επιλογές του. Εξάλλου, όπως έχει πει, ο γιος της είναι το project της ζωής της. Έτσι είναι, τα παιδιά μας είναι project ζωής. Project, τι κατάρτιση. Το πιο σοβαρό. Τι κατάρτιση αυτό το βίντεο, δηλαδή. Τάσος Μπιμπισίδης, εγγύηση. Έμαθε μέχρι και το σκάσες από τη μαμά σου πόσο χρονών. Πάρα πολύ μικρή. 5. Ναι, πήγα μικρή σχολείο, 5,5, δεν είχα πάει σχολείο. Δηλαδή το όνομά μου δεν το είπα καθαρά. Είπα κυρία Τεωνά. Πω. Και πήρες και ένα μήλο, να έχεις και να σωθείς που θα πάρεις τον δρόμο σου στη ζωή. Και έφτιαξε έτσι το δισάκι εκεί. Όντως, πέρα. Όντως δισάκι, ναι, κανονικό. Ναι, 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 ναι. Τώρα το δέσιμο, τον κόμπο ακριβώς. Και φωτογραφία της μαμάς. Ήσουν ένα drama queen. Drama queen. Αλλά είχα πάθος με τη μαμά. Είχα πάθος έρωτα. Οπότε αυτή την ματέωση ότι όχι, δεν γίνεται, θα μαγειρέψουν φακές, ήταν πλήγμα. Σου λέει, δεν έχεις αυτό το χρόνο, τον κοινό, το σημαντικό. Και... Να πάρω το δρόμο μου κι εγώ. Να πάρω, το δρόμο να πάρω μου. Τα αλλά μάτια μου να φύγω. Ναι, είχα τρέλα, είχα έρωτα. Μύριζα, γύριζα από το σχολείο και μύριζα την νυχτικιά τη με κλάματα μέχρι να γυρίσει. Που μας χώριζε, δεν ήταν και τα ωράρια τη μαμά μου τρελά. Μόναχο παιδί είσαι. Όχι. Έχω και αδερφή μεγαλύτερη. Έλα, ρε, εσύ. Τη Λιάνα, ένα υπέροχο πλάσμα. Καμία σχέση δεν έχουμε, μόνο οπτικά. Γενικώς με τις γυναίκες οικογένειες δεν έχω πάρα πολύ σχέση, ας πούμε. Είναι πολύ πιο χαλαρές, δεν είναι τόσο κοκέτες. Είναι πολύ πιο. Πίσω από τις κάμερες, δεν τους αρέσει η προβολή, ειδικά στην αδερφή μου. Είναι... Κάνει ναι, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, δεν αρνείται... Πεισματικά. Πεισματικά. Όταν λες χαλαρές, εννοείς ότι εσύ αισθάνεσαι ότι είσαι πάντα alert για καινούρια πράγματα, θέλεις να είσαι παντού μέσα, αυτό εννοείς. Όχι, αυτό που με αγωητεύει σε αυτή την αντίθεση είναι ότι εκείνες δεν έχουν καθόλου έντονη την αίσθηση της γυναικείας ματαιοδοξίας. Είναι αρκετά. Η αδερφή μου είναι απολύτως απαλλαγμένη από αυτό. Δηλαδή, κάπως έχει εστιάσει τελείως αλλού στις σπουδές της, στη δουλειά της, στα παιδιά της. Και μου αρέσει το γεγονός ότι αυτή η σύγχρονη κουλτούρα που απαιτεί μια ανελαίτη
ψεύτικη τελειότητα από τις γυναίκες εκείνη δεν την αφορά σε τέτοιο βαθμό. Χαίρομαι πάρα ναι, πολύ. Γιατί που... καταπιέζει πολλές γυναίκες αυτό. Καταπιέζει πάρα πολλές γυναίκες. Είναι μη ρεαλιστικοί, μπαίνουμε όλοι με κάποιο τρόπο στο παιχνίδι. Οπότε όποιος διατηρεί την ακεραιότητά του χωρίς τίμημα, χωρίς να αισθάνεται εκτός ή χωρίς να αισθάνεται αφημένος ή άσχημος ή ότι βρίσκεται σε κάποιο περιθώριο, αλλά είναι γνήσιος αυθεντικός. Εμένα με συγκινεί και το χαίρομαι και το θαυμάζω. Καταλαβαίνω τι λες. Πολύ. Έβλεπα τις φωτογραφίες σου με το Δήμο και πώς γνωριστήκατε, ξέρω, σε μια παράσταση του Κωνσταντίνου Ρήγου. Ναι. Και ήταν αυτό που λέμε έρωτας με την πρώτη ματιά κατά κουτελά. Ναι, νομίζω ήτανε, αλλά αυτό ξέρεις σπάνια. Εσύ τον ήξερες από πριν, φαντάζομαι, δημόσιο πρόσωπο ήταν ο Δήμος. Γιατί εκείνος δεν ήξερε. Ναι, για μεσένα μιλάμε. Ψάχνω και λίγο τις λέξεις, γιατί καθόμουν μέχρι τις 4 και βλέπω τη σειρά μας. Δηλαδή γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Μα έχετε καταπληκτική σειρά. Δεν και είναι η εκπομπή πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία και τα καλύτερά μας χρόνια είναι πολύ ωραία. Ναι. Νομίζω φέτος είναι μια χρονιά που κάνεις πράγματα. Πολύ, πολύ ωραία. Και πολύ καλά τα κάνεις και είναι πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, αλλά δεν έπρεπε να κάτσω στο Netflix μέχρι. Ωραία, πες μου όμως τώρα όταν. Ναι, ήταν λοιπόν ένας κεραυνοβόλος έρωτος. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι. Και ποιος ζήτησε πρώτος από τον άλλον, ο Δήμος, φυσικά. Και εσύ αμέσως είπες να βγούμε. Όχι. Τι έκανα. Αντιστάθηκα στεναρά και στο Δήμο και στον εαυτό μου, στο δικό μου προσωπικό αίσθημα. Πήγα πολύ κόντρα. Πόσο κόντρα. Είπα, όχι, δεν σου συμβαίνει αυτό, αποκλείεται. Δεν ταιριάζεται. Όχι, δεν. Έλα τώρα. Τραγουδιστής. Νύχτα. Όχι. Πόσο και καιρό. 9 χρόνια μετά. Πόσο καιρό αντιστάθηκες. Εντάξει, όχι τόσο πολύ. Δύο μέρες. Να σου πω κάτι, αντιστεκόμουν ακόμα και εντός σχέσης πολύ. Δηλαδή άρχισα πολύ να αφαιθώ. Το οποίο πολλές φορές νομίζουμε ότι μας έχει συμβεί, ότι έχουμε αφαιθεί, αλλά στα αλήθεια μπορεί να κρατάμε τις αντιστάσεις μας για πολύ καιρό. Ναι, νομίζω το φοβόμουν. Και δικαίως. Γιατί? Με κατατρόπωσε. Τι σου έκανε, καλέ. Είσαι πολύ ευτυχισμένη, είσαι ένα ζευγάρι που αγαπιέστε, έχετε ένα ωραίο παιδί. Είναι. Αλλά ήταν και λίγο ρίσκι. Είμαστε και πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Είναι και ένας άνθρωπος πάρα πολύ αυτόνομος και ανεξάρτητος και στο δικό του σύμπαν. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, αν πας να εναποθέσεις το είναι σου πάνω του, να βρεθείς σε έναν επικίνδυνο μετεωρισμό. Αυτό είναι και το ρίσκο του έρωτα. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι πιο τους βλέπεις και είναι ένα ζευγάρι πολύ ενίοτε φοβερά. Δεμένοι μέσα ο ένας στον άλλον. Νομίζω πάντα παίρνεις ένα ρίσκο αν πας να κουμπίσεις στον άλλον. Ναι. Όσο και αν φαίνεται. Να σου πω κάτι. Αυτό ήταν ντουλάπα. Και ένα πολύ. Ντουλάπα. Ήταν και ένα πολύ χρήσιμο μάθημα ζωής. Γιατί και εγώ έγινα, ξέρεις, μέσα στη δική μας ενότητα και συλλογικότητα και πιο ανεξάρτητη και πιο αυτόνομη και πιο αυτάρκης. Και έμαθα να μην το χρειάζομαι αυτό. Το μεγαλύτερο του προσόν. Έχει πάρα πολλά προσόντα. Νομίζω ότι έχει ήθος και ποιότητα χαρακτήρα. Αυτό είναι ωραίο, γιατί τον θαυμάζεις. Πολύ καλής ποιότητας άνθρωπος. Πολύ καθαρός, πολύ έντιμος. Και πολύ. Τι σε εκνευρίζει συνήθως στο Δήμο. Άπειρα πράγματα. Ένα. Καλά, πες κι άλλο. Και επίσης είναι και πάρα πολύ ταλαντούχος και χαρισματικός και όμορφος. Ναι. Είναι ένα πλάσμα σαρωτικό. Το βλέπεις μπαίνει και. Ναι. Εκεί. Και με τον ίδιο τρόπο φεύγει και λες, κάτσε δεν είπαμε, μα δεν είπαμε ότι θα κάτσεις λίγο, δεν με εκνευρίζει, ναι, αυτό, ότι κανείς δεν έχει το πρόγραμμα ως DNA και ως τσιπάκι μέσα του και ο Δήμος όλους διόλου. Του λες, αύριο έχω ένα νυχτερινό γύρισμα, εσύ θα μπορείς, 7 με 10 θα είσαι, ναι, δεν έχω τίποτα να κάνω αύριο, τίποτα, 6.30 ετοιμάζεται, πας, πειράζει να πάει λίγο στη μαμά σου, έχω στούντιο. Να πειράζει. Χθες μου είπες να έχεις τίποτα. Ναι, δεν. Δεν το θυμάμαι. Όχι. Λέω γιατί δεν το βάλεις μια άλλη ώρα. Όλες αυτές τις ώρες που είμαι εδώ. Ναι. Δεν θα μπορεί. Λέω πάρε ερώτα. Είναι αλλού. Η Μαρία Καβογιάννη, ξέρω που είστε πολύ φίλες. Έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο στη σχέση σας. Τη θεωρείτε καλή σας νεράιδα. Η Μαρία Καβογιάννη, καλή μας νεράιδα. Δεν είναι πολύ φίλη. Η Μαρία Καβογιάννη είναι λατρεία. Καλά, έτσι κι αλλιώς για όλους. Είναι θρησκεία. Ναι. Έτσι το ξέρουμε. Ναι. Όλοι είναι ένα σημείο αναφοράς. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε ο καθένας τον πόνο του στην αρχή της σχέσης που ήταν πολύ ασύμβατη. Έπαιρνε ο καθένας τη Μαρία και έλεγε τον πόνο του. Είχαμε ξεχωριστή φιλική σχέση και μετά συνδεθήκαμε και οι τρεις μας και λέγαμε άλλοτε εκείνα τα χρόνια τα παλιά ότι αν ποτέ παντρευόμασταν θα μας πάντρευε η Μαρία. Αλλά είμαστε όλοι πάρα πολύ ικανοί να το οργανώσουμε όλο αυτό και. Τώρα για το να παντρευτείτε, εσείς έχετε κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Ο Δήμος διάβασα σε μια συνέντευξή του ότι αισθάνεται πολύ βαριά
την κατάσταση της πρότασης γάμου, γιατί πρέπει λέει, τόσο που άργησα να γίνει πολύ θεαματικά. Τώρα, να γίνει με τρένο, με αεροπλάνο, με υποβρύχιο, με τάγκ, με ελικόπτερο, με την άρθρα. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Έχει περάσει το momentum. Τελείωσε. Σοβαρά. Απολύτως. Δεν υπάρχει καμία. Για το πάρτι. Έτσι, να το κάνεις. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πάρτι με πάρα πολλές ευκαιρίες. Το πάρτι του Αριώνα για τα 4 χρόνια του ήταν πολύ εντυπωσιακό. 1000 πάρτι να κάνουμε, αλλά τώρα να κάνουμε γάμους και πράγματα. Δεν βαριέσαι, κάνε ένα πάρτι και χωρίς. Ναι. Και κάλεσέ με. Βέβαια. Θα έρθω στην εκπομπή σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα έρθω. Θα έρθω και το λέω και αέρα. Σε θέλω πρώτη καλεσμένη, δεσμεύσου. Πρώτη της επόμενης σεζόν. Δεσμεύομαι. Θα έρθω γιατί είσαι τόσο χαριτωμένη. Μου αρέσει ο τρόπος που μιλάς, που κοιτάς την κάμερα, που συμπεριφέρεις. Πέρα από τη σχέση που δημιουργείς με τον καλεσμένο, για μια τόσο ωραία σχέση τη γονέκη. Είναι υπέροχο. Και μ' αρέσεις βέβαια και στο τα καλύτερα μας χρόνια. Για του χρόνου, νομίζω ότι θα είσαι στο «Κάνω ό,τι κοιμάσαι». Ναι. Πρωταγωνιστικό ρόλο. Ναι. Δεν υπάρχει τύχη αυτών των σεζόν. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη και πιο χαρούμενη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μένω στη δημόσια τηλεόραση, που τα πάει... Κάνει τόσο εξαιρετική δουλειά στην ηθοπλασία. Και ανταγωνίζεται πολύ και τα ιδιωτικά κανάλια, αλλά και γενικά θεωρώ ότι παίρνει πια ο κόσμος αυτό που του αναλογεί. Και μετά την τρίτη σεζόν από τα καλύτερα μας χρόνια, που ήταν όντως τα καλύτερα μας χρόνια και για μας που παίζαμε, ακολουθεί κάτι τόσο όμορφο, τόσο δυνατό, τόσο διαφορετικό, με υπέροχο cast, σκηνοθέτη, σεναριογράφο πάλι, φοβερή πρόκληση. Με ένα μαγικό Σπύρο Παπαδόπουλο, δεν ξέρω, εγώ το λατρεύω υποκριτικά. Έχει αδιανόητες περιοχές, φοβερή υποκριτική οξυδέρκεια. Είναι επίσης μια σειρά πάρα πολύ κινηματογραφική. Δηλαδή η ΕΡΤ έχει αποδείξει ότι μπορεί να παράγει μικρά αριστουργήματα επίπεδου όχι ΕΡΤΦΛΙΞ, αλλά Netflix. Ναι, και χαίρομαι που υπάρχει και το ΕΡΤΦΛΙΞ και μπορούμε να δούμε τις σειρές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, παρόλο που ξενύχτησες εχθές το βράδυ, κορίτσι μου. Να πας να ξεκουραστείς και να μου φιλήσεις και τα δυο σου αγόρια. Θα φιλήσω τα αγόρια μου και εσύ τα δικά σου. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Και εγώ χάρηκα που σε είδα. Καλώς θα τα πούμε και έξω. Έλα, σε φιλήσω, να πάω να κάνω την πληροφόρηση για τα ποτέ μας. Ναι, θέλουμε και ποτέ τα θέλουμε. Με περιμένει το άλλο μου το κορίτσι.